Γεια σας αγαπητοί φίλοι, επανέρχομαι στο θέμα του SOS Ελεύθερο Ιντερνετ. Είναι 18 Μαΐου σήμερα του 2007 και επανέρχομαι κατόπιν δικής σας απαίτησης. Επανέρχομαι για να δώσω μια διευκρίνηση στη θέση μου. Η θέση μου όσον αφορά το δικαίωμα κάποιων να λένε τη γνώμη τους ελεύθερα, ανώνυμα όμως, διότι για οποιονδήποτε λόγο όλοι οι συνάνθρωποι μας, όλοι μικροί, μεγάλοι, άσχετα ποιος, δεν θέλουν ίσως να δημοσιοποιήσουν το όνομά τους για να πούνε τη γνώμη τους. Πάνω σε αυτό έχω να πω ότι καλά είναι η γνώμη, για να αποκτάει και κύρος, να είναι πόνιμη. Ωστόσο, αν μερικοί θέλουν να μιλούν χωρίς να δηλώνουν ποιοι είναι, πιστεύω ειλικρινά ότι έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Αλλά άλλο να πεις τη γνώμη σου χωρίς να λες ποιος είσαι και άλλο να κάνεις άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, δεν μπορείς χωρίς να λες ποιος είσαι να προωθείς παιδάκια στο ίντερνετ, ούτε να στάλεις παιδάκια να πουλάς τα όργανά τους, ούτε να πουλάς ναρκωτικά, ούτε να προωθείς παιδάκια στην πορνεία ή ακόμη και γυναίκες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, αυτό είναι από τα ανώμαλα που έλεγα. Επίσης, επειδή το ίντερνετ είναι τύπος πλέον και επισήμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι, σκεφτείτε, πάρτε τον Τριανταφυλόπουλο ή τον άλλον αγαπητή φίλη, τον δημοσιογράφο, τον Ευαγγελάτο, που πολύ χαρικολογώντας το λένε και Εισαγγελάτο, που βγάζουν καταγγελίες για υπουργούς, για επωνύμους, για το ένα το άλλο. Όταν ο Τριανταφυλόπουλος λοιπόν βγάζει κάτι για έναν υπουργό, έτσι, ή για έναν πολύ μεγάλο, ένα μεγάλο καρχαρία, ας τον πω, δεν ξέρω ποιον, ο οποίος έκανε έστω κατά τη γνώμη του Τριανταφυλόπουλου κάποιες απάτες, καλύπτει το θέμα με μία εκπομπή, με δύο εκπομπές, με τρεις εκπομπές, τελείωσε. Δηλαδή, λέει τα γεγονότα. Αν ο Τριανταφυλόπουλος όλες τις εκπομπές αφιέρωνε μόνο σε έναν, τότε θα λέγανε ο Τριανταφυλόπουλος ή έχει αποτρελαθεί ή τα παίρνει χοντρά. Ο Τριανταφυλόπουλος όμως ουδέποτε το έκανε αυτό, διότι απλούστατα ό,τι στοιχεία έχει ο άνθρωπος, κατά την δική του πάντα άποψη, τα παρουσιάζει, κάνοντας τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν επίσης είχαμε ένα δρόμο που είχαμε 100 μαγαζιά με παπούτσια, έτσι, και έβγαινε ένας και έλεγε, ξέρετε, στο τρίτο μαγαζί δεξιά, αυτοί που πουλάνε τα παπούτσια είναι παράδειγμα. Παπούτσια είναι αυτά, χάλια, μπάζο, τίποτα, μην τα κοιτάτε καθόλου. Αν το έλεγαν μια φορά και τους κάνουν μια καταγγελία, είτε δίκιο είχαν είτε άδικο, θα ήταν εντάξει, άποψή τους. Αν βγαίναν όμως, αγαπητοί φίλοι, επί σειρά ετών σε καθημερινή βάση και μιλούσαν μόνο για το τρίτο μαγαζί δεξιά που πουλάει τι χάλια παπούτσια, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό, αλλά πρόκειται για άτομα τα οποία τα παίρνουν και αυτή είναι η δουλειά τους. Και θέλω να το κάνεις κάθε μέρα, αυτή είναι η δουλειά σου. Εγώ, για παράδειγμα, μιλάω για βιβλία κάθε μέρα, είναι η δουλειά μου. Τα βιβλία, εκδίδω βιβλία, γράφω βιβλία, είναι η δουλειά μου. Όταν κάτι το κάνεις συνέχεια, κάθε μέρα, είναι η δουλειά σου. Γι' αυτό το λόγο εξήγησα ότι υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται με πολλά θέματα και πάρα πολλούς ανθρώπους, αγαπητοί φίλοι, οι εταιρείες στο ίντερνετ, που τους έχουν αφιερώσει μια ιστοσελίδα την οποία κάποιος συντηρεί για να τους βρει, να τους συκοφαντεί, να τους εκβιάζει κτλ. Αυτοί τα παίρνουν. Και μάλιστα έχουν το όνομα. Λέγονται τα Παίρνογλου. Λοιπόν, αυτά, αγαπητοί φίλοι, για τους κυρίους τα Παίρνογλου, θα επανέλθω, ελπίζω πως όχι, σε σχέση με το ελεύθερο ίντερνετ, με τρίτο δελτίο, που νομίζω δεν χρειάζεται να πω, ήμουνα σαφέστατος. Ναι, έχω την άποψη ότι μπορεί όποιος θέλει να λέει την άποψή του και χωρίς να λέει το όνομά του. Βέβαια, η άποψη, ξαναλέω, αποκτάει κύρος όταν λέμε το όνομά μας και όταν βγαίνουμε επώνυμα μπροστά για να πούμε την άποψή μας. Όταν όμως δεν έχουμε απλά μια άποψη, αλλά όταν διαρκώς λέμε το ίδιο πράγμα κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολλές εργατοώρες, μιλάμε για δουλειά σε ιστοσελίδες, αγαπητοί φίλοι, αφού μιλάμε για ίντερνετ, τότε οι κύριοι αυτοί έχουν όνομα και λέγονται τα Παίρνογλου. Έτσι. Δηλαδή τα παίρνουν για να κάνουν τη δουλειά. Όσο επαγγελματίες, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να τους αγνοήσουμε τι δουλειά τους κάνουν κι αυτοί, μόνο που αν η δουλειά είναι παράνομη, πρέπει να οδηγούνται εκεί που πρέπει. Αυτά ήθελα να πω. Εύχομαι δυνατά και ελληνικά. Τα παίρνουν. Τα Παίρνογλου. Τα παίρνουν. Τα παίρνει, είναι σαφές. Τα Παίρνογλου. Τα παίρνεις. Τα παίρνουνε χοντρά. Τα παίρνει χοντρά. Τα παίρνεις. Τα παίρνω. Τα Παίρνογλου. Τα παίρνουν. Τα παίρνουν. Τα παίρνουν.